centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Στη γραμμή μας έχουμε τον πρόεδρο της ΕΑΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Αδάμ. Είναι στη γραμμή μας, κύριε Αδάμ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και σήμερα Δευτέρα είναι μια μέρα που ουσιαστικά θα πάρετε την οριστική απόφαση, βλέποντας πια, γιατί έχουμε νέα δεδομένα για την Καστοριά από την προηγούμενη Πέμπτη το απόγευμα, με την Καστοριά στο κόκκινο και με το mini lockdown που αφορά βεβαίως μετακινήσεις τη νύχτα και την χρήση μουσικής, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πάβει η Καστοριά να είναι στην πρώτη θέση σήμερα στην χώρα σε επιδημολογικό φορτίο. Πολύ σωστά αναφέρατε τα δεδομένα κύριε Νατσούλη, και υπ' αυτό το πρίσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, η απόφαση θα ληφθεί από όλους τους συνδιοργανωτές, μάλιστα, τους οποίους βεβαίως κυρίαρχο λόγο έχουν η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση Καστοριάς, ο Δήμος Καστοριάς και βεβαίως η ΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας. Θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα, όπως είπατε, υπό το πρίσμα των δεδομένων, των επιδημιολογικών δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή, και βεβαίως πιστεύουμε ότι με υπευθυνότητα θα ληφθεί η σωστή απόφαση. Όπως είπατε, δεν θέλω να προκαταλάβω κανένα, δεν έχω και το δικαίωμα άλλωστε, διότι δεν είναι δική μας η απόφαση μόνο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε εξετάζονται αυτή τη στιγμή, είμαστε στις διαδικασίες διαβούλευσης με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και το Δήμο. Οπότε πιστεύω ότι εντός της ημέρας και πολύ πιο... Πότε θα συνεδριάσετε, κύριε Αδάμ? Αφού γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις με τους συνδιοργανωτές, μετά θα συνέλθει και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΑΣ για την τυπική πλέον απόφαση, διότι ουσιαστικά, είπα, η απόφαση θα ληφθεί από τους σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους. Θα είναι συνολική η απόφαση. Συνολική. Εμείς απλώς θα επικυρώσουμε την απόφαση η οποία θα ληφθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν, που είναι πολύ επιβαρυντικά για την Καστοριά αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η ομαλή εξέλιξη της πανδημίας στο νομό μας, να βγούμε γρήγορα από αυτό το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό προέχει νομίζω για όλους τους φορείς και για όλους εμάς. Οπότε νομίζω αυτό θα πριτανεύσει. Αυτή θα είναι η κεντρική, ας το πούμε, φιλοσοφία της απόφασης. Φαίνεται πάντως ότι όλα δείχνουν ότι θα πάμε ίσως σε μια αναβολή, όχι ματέωση. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα αναζητηθεί, αν αποφασιστεί τελικά η αναβολή, θα πάμε σε μια νέα ημερομηνία, ίσως και εντός του Νοεμβρίου. Εσείς έχετε τις πληροφορίες σας, εγώ δεν μπορώ, που σας είπα, επί της ουσίας να μιλήσω για αυτά τα δεδομένα. Σίγουρα μάλλον προς τα εκεί, για να σας, ας το πούμε, δώσω και εγώ. Ναι. Έτσι, για εκεί προσανατολίζεστε. Θα προσανατολιστούμε. Αλλά αυτό σας είπα ότι δεν μπορώ να σας το... Να το πείτε από τώρα που είναι αρκετά νωρίς την μέρα. Διότι όπως σας είπα, είναι όλα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι διαβουλεύσεις, οπότε δεν είναι σωστό και... Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν και οι όροι ενός τέτοιου αγώνα, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι έγινε και ένα θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε εδώ και την κυρία Σπύρου, βεβαίως, από την πλευρά της αντιπολίτευσης του Δήμου, για το ποιοι μπορούν να συμμετέχουν. Και αναφέρει ένα απλό σκεπτικό η κυρία Σπύρου, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο. Δεν μπορεί να συμμετάσχει σε έναν αγώνα ο ανεμβολίαστος, ακόμη και αν κάνει rapid test που αποδεικνύει ότι δεν έχει COVID, αλλά θα μπορεί να τρέξει σε αυτόν τον αγώνα ένας εμβολιασμένος που όμως δεν έχει κάνει test, αλλά μπορεί να νοσεί. Αυτό είναι λίγο παράξενο. Δεν ξέρω αν με αυτούς τους όρους θα ξαναπάμε ή αν θα αναθεωρήσετε όρους.
Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, εμείς σαν Επιτροπή ή σαν ΣΕΓΑΣ δεν βάζουμε εμείς τους όρους. Ναι, ναι, αυτά το εξηγήσαμε είναι, αυτό. Αυτά είναι υγειονομικά πρωτόκολλα. Αν θα πρωτόκολλα, το ζητήσετε, λέω αυτό. Τα οποία, ναι, τα οποία προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Το σκεπτικό, φυσικά εμείς σαν διοργάνωση και πιστεύω όλοι οι διοργανωτές, ναι, και ο Δήμος και η Περιφέρεια, θα θέλει, πρόθεση είναι να επιτρέψει την συμμετοχή ως το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμού συμπολιτών μας και βεβαίως δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν, αλίμονο, για όνομα του Θεού. Έτσι, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα. Αυτό έχει σχέση με τον αριθμό των συμμετοχών. Επειδή ναι, μέχρι τα 300 εξαρτάται, τα πρωτόκολλα προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών. Εμείς επειδή βάλαμε ένα όριο, ένα 1500. Μια οροφή 1500 άτομα, έπρεπε να υποχρεωτικά έπρεπε να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα που προβλέπονται για αυτό τον αριθμό. Αν υπήρχε μικρότερη συμμετοχή αριθμών, άρα με αυτή την έννοια, mm-hmm, εμείς θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερους συμπατριώτες μας και αθλητές βεβαίως και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, γιατί είχαμε συμμετοχές και από όλη την Ελλάδα, να δώσουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερο, σε και μεγαλύτερο από νησιά αριθμό. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Ράπτης την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, και από βεβαίως, νησιά ακόμη, ναι. Και από νησιά, ναι, από την Σκύρο μας πήρα και τα λοιπά, Σκύρο, και τα λοιπά, ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση. Τώρα, εφόσον θα υπάρξει, όπως είπατε, αυτό το πράγμα, μία αναβολή στην περίπτωση που θα δώσουμε αυτήν την αναβολή των αγώνων για μια καλύτερη ημερομηνία που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, τότε βεβαίως θα εξεταστούν πάλι τα ζητήματα με τα πρωτόκολλα φυσικά που ισχύουν. Ναι, ναι, ναι. Εμείς σας είπα ότι σαν επιτροπή... Όχι, σαν πρόεδρος της ΑΣΕΓΑΣ Δικής Μακεδονίας όμως, το βρίσκεται αυτό δίκαίο? Δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα? Σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, κύριε Νατσούλη, τίποτα δεν είναι δίκαιο. Τίποτα δεν είναι δίκαιο. Με αυτόν τον κορονοϊό αντιλαμβάνεστε. Όλα, αλλά δυστυχώς και ναι, εμείς για να προχωρήσουμε στη διοργάνωση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτά πρέπει να προηγηθούν, να βγει η απόφαση 3 μήνες ναι, μπροστά, ναι, 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 να γίνει προκήρυξη, να γίνει έγκριση από το ΣΕΓΑΣ, τα πρωτόκολλα. Δεν είναι δηλαδή σήμερα αποφασίζουμε και αύριο κάνουμε τους αγώνες και μπορούμε να βάζουμε εμείς αυτό. Δυστυχώς και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες, άρα πρέπει να προβλέψουμε. Όπως είδατε, κάναμε την προκήρυξη πριν από μήνες. Φτάσαμε μια εβδομάδα πριν τους αγώνες και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να επανεξετάσουμε την κατάσταση με τα νέα δεδομένα που δυστυχώς προέκυψαν στον τόπο μας. Άρα, μακάρι, όπως σας είπα, να έχουμε βγει από αυτή την κατάσταση, μακάρι να ομαλοποιηθεί, να πέσει ο ρυθμός των κρουσμάτων και μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε αγώνες με μεγαλύτερη συμμετοχή ακόμα και... Και με άνεση, να τους χαρεί ο κόσμος, γιατί... Οπωσδήποτε, έχω την δεν θέλουμε... Ότι... Ναι, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να περάσει το μήνυμα ότι τουλάχιστον εμείς σαν ΕΑΣ ΕΓΑΣ αλλά και ο Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα θέλει να μπαίνει σε λογικές ή πολιτικές αποκλεισμού ναι, συμπατριωτών μας. Ναι, σε καμία περίπτωση... Και τονίζω να τον χαρεί τον αγώνα, γιατί άλλο να πας έτσι ξένιαστος και να τρέξεις και να το ευχαριστηθείς και άλλο να πας και με την ψυχή στο στόμα, δηλαδή και με τον φόβο στην καρδιά. Μα σίγουρα και η συμμετοχή με αυτά τα δεδομένα, με αυτή την πίεση και με το φόβο. Είναι μειωμένη, δεν είναι συμμετοχή. Αυτό θα είναι μειωμένη, έτσι να μην γελιόμαστε. Και να το πω αυτό, δεν ξέρω αν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά τουλάχιστον μέχρι Παρασκευή Σάββατο οι συμμετοχές δεν είχαν ανέβει πάρα πολύ. Κατά κάποιο τρόπο είχαν κολλήσει. Είχαν παγώσει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είχαν παγώσει ακριβώς γι' αυτό τον λόγο φυσικά, έτσι, όχι για τίποτα άλλο. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος όταν βλέπει μια κατάσταση και να επιδεινώνεται για λόγους καθαρά προφύλαξης. Έτσι, θέλει να πάρει όλα τα μέτρα του. Θέλει να πάρει όλα τα μέτρα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και εμάς μας προβληματίζει αυτό το γεγονός και βεβαίως, όπως σας είπα, προέχει πάνω απ' όλα η προστασία της δημόσιας υγείας και η προστασία της περιφέρειάς μας από αυτή την κατάσταση. Γιατί ο κόσμος, επαναλαμβάνω, ακόμη και είναι εμβολιασμένος, πάντα ακόμη... Πάντα θέλει, είναι, μα και ο εμβολιασμένος, κύριε Νατσούλη, έτσι του, μπορεί να υπάρχει η πιθανότητα, έστω και σε μικρότερο βαθμό, να είναι φορέας του να κολλήσει ή να καλύτερα μεταδώσει. Έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι εμβολιασμένος δεν πρέπει να τηρείς τα μέτρα. Σε περίπτωση συνωστισμού κτλ. Κύριε Αδάμ, όσοι έχουν δηλώσει όμως συμμετοχή, το δηλώνουν ηλεκτρονικά. 200 τόσα άτομα έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή. Αν αναβληθεί ο αγώνας,
θα ισχύουν οι εγγραφές τους για την επόμενη φορά ή όχι. Αυτό, ναι, αυτό το είχαμε πει και στην συνέντευξη που κάναμε, ότι είναι εξασφαλισμένοι, υπάρχει η καταγραφή τους, υπάρχει το ποσό που έχουν καταβάλει. Εάν θα γίνει η μετάθεση, η αναβολή των αγώνων για εύθετο χρόνο, θα ισχύει η εγγραφή τους και η συνδρομή την οποία κατέβαλαν, ή σε περίπτωση που ματαιωθεί θα επιστραφούν, αν θέλουν θα επιστραφούν ή αν θέλουν θα κρατηθεί η συνδρομή τους για του χρόνου, σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γίνει. Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα. Αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση, εφόσον ζητηθεί, θα επιστραφεί η συνδρομή. Αν δεν θέλει κάποιος σε νέα ημερομηνία, θα το επιστραφεί. Ναι, μπορεί να το επιστραφεί αυτή. Υπάρχει η καταγραφή, υπάρχουν τα στοιχεία, οπότε θα επιστραφεί. Άρα λοιπόν, περιμένουμε εντός ημέρας τις οριστικές αποφάσεις που αναλαμβάνουν. Εντός ημέρας θα έχουμε την ανακοίνωση, πιστεύω, και θα την έχετε και εσείς στα χέρια σας, ώστε να ενημερώσετε υπεύθυνα τους ακρότες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη, και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Όλα να πάνε καλά. Ομαλά για τον ομό μας. Και πάλι θα τρέξουμε και πάλι θα χαρούμε και πάλι θα χαμογεμάσουμε. Θέλει προσοχή και υπευθυνότητα από όλους μας, γιατί βλέπετε πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Το μήνυμα πρέπει να περάσει, να είμαστε όλοι προσεκτικοί, εμβολιασμένοι ή μη, πάρα πολύ προσεκτικοί στις εκδηλώσεις μας. Διότι βλέπετε πώς η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Σωστά. Μέσα σε λίγες μέρες. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Και τόσο έχει τραβήξει ο νομός μας. Φυσικά. Ας μην έχουμε τουλάχιστον ας σταματήσει εδώ. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα, καλά. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.